μία μέρα μετά το καρναβάλι της πόλης του Ηρακλείου, όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια, διεξάγεται το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχουν χιλιάδες άτομα κάθε χρόνο, καθώς συνδυάζεται η διασκέδαση με την καλύτερη και πιο βαθιά γνωριμία της ιστορίας της πόλης του Ηρακλείου. Το πολυαναμενόμενο επαιτειακό κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, δέκατο κατά σειρά, και η ομάδα Λούφα και Παραλλαγή που το διοργανώνει, βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς οι σιρήνες στο μεγάλο κάστρο ετοιμάζονται να ηχήσουν το σήμα εκκίνησης για μια ξέφρενη αναζήτηση του θησαυρού. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο κυνήγι, ή αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα. Να αφήσουμε τον κόσμο ικανοποιημένο στο τέλος. Είχαμε την ιδέα από πριν κερδίσουμε. Αν κάποια στιγμή γινόταν αυτό, είχαμε μια βάση στην ιδέα μας, δηλαδή ότι να χρησιμοποιήσουμε πολλούς χαρακτήρες από τα προηγούμενα κυνήγια. Αυτό λοιπόν ήρθε και έδεσε στο 10ο κυνήγι που θα διοργανώσουμε και σαν επαιτειακό είναι ακόμα καλύτερο και συνδέσαμε όλους τους χαρακτήρες. Πες μια λόγια και το παραμύθι, μια σχετοφερή κουβέντα που βλέπουμε στο φυλάδιο. Πώς δημιουργήθηκε? Καταρχήν, ο Λούφας Λουφάκης είναι ο πρωταγωνιστής του παραμυθιού, ο οποίος δημιουργήθηκε σαφώς από το όνομα της ομάδας μας, έτσι. Για να φτιάξεις αυτή την ιστορία, τι χρειάστηκε? Τι χρειάστηκε? Πολύ φαντασία. Και συνδέσαμε βασικά 4 παραμύθια. Ο καθένας έφτιαξε ένα δικό του παραμύθι. Στο τέλος τα ενώσαμε, κόψαμε, ράψαμε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία το να διοργανώνεις και μια ξεχωριστή εμπειρία το να παίζεις στο κυνήγι. Το πιο ωραίο είναι να παίζεις, φυσικά, έτσι. Η διοργάνωση είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Θα πρέπει να διοργανώσεις ένα θεσμό το οποίο συμμετέχουν χιλιάδες κόσμους, χιλιάδες Ηρακλειώτες, ίσως και από άλλες πόλεις, έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν από το Μάρτιο, δηλαδή κατευθείαν μετά τη νίκη μας. Ξεκινήσαμε τη διοργάνωση να τη στείλουμε. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα βγήκε καλό και τα καταφέραμε. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα μείνει ικανοποιημένος στο τέλος και ελπίζουμε να το διασκεδάσει. Πόσα άτομα ασχολήθηκαν για να το διοργανώσετε το κυνήγι το φετινό? Όταν κερδίσαμε ήταν 50 άτομα, έτσι. Μείναμε 30-35 άτομα και δουλέψαμε όλο αυτό το κομμάτι. Είναι φυσικό, έτσι, κάποια άτομα να ασχοληθούν ακόμα περισσότερο. Αλλά ήμασταν γύρω στα 30-35 άτομα. Ωραία, και αυτό προϋπόθεται εργασία από τον Μάρτιο που ξεκινήσατε, ας πούμε, μέχρι και τώρα? Όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζει, ναι, εντείνονται οι ρυθμοί και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Βασικά μπαίνουν τα πράγματα σε μια θέση, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σε πιέζει ο χρόνος στο τέλος και υπάρχει πιο μεγάλο άγχος αν τα καταφέρεις ή όχι. Για να τους φτιάξεις τους γρίφους, τι προϋποθέτει αυτό? Πόσο διάβασμα προϋποθέτει για να δημιουργήσεις γρίφους? Προϋποθέτει πάνω απ' όλα καλές γνώσεις, αρκετό διάβασμα και οι πηγές να είναι έγκυρες μέσα από βιβλία ή... Το διάβασμα τώρα εννοούμε ιστορικών βιβλίων, έτσι, που αφορούν την πόλη μας. Ναι, που αφορούν την ιστορία της πόλης και τα συναφή ότι χρειάζεται από αυτό. Για να τους λύσεις πάλι χρειάζεται κάτι αντίστοιχο, δηλαδή πρέπει να ανατρέξει κάποιος στην ίδια πηγή που έχει δημιουργήσει ο άλλος το γρίφο ή... Όχι, δεν είναι απαραίτητο, αρκεί να καταλάβει τι θέλουμε να του πούμε, γιατί οι γρίφοι προφανώς μιλάνε αλληγορικά. Αυτό που για μένα ξεχωρίζει για το κυνήγι είναι ότι ο κόσμος καταφέρνει να μάθει πολλά πράγματα για την ιστορία της πόλης. Είναι μια αφορμή, είναι μια αφορμή, γιατί είναι ένα κέρδο γι' αυτό, έτσι, μέσα από τους γρίφους, ας πούμε, που παραπέμπουμε σε ιστορικά σημεία. Ένα κέρδο είναι αυτό. Όπως, ας πούμε, και εγώ όταν πήρα πρώτη φορά μέρος, άρχισα να διαβάζω και έμαθα πράγματα που δεν ήξερα. Έτσι, αυτό είναι ένα όφελος για τον Ηρακλειώτη. Το κυνήγι σου προσφέρει διασκέδαση, σου προσφέρει suspense, αγωνία, αδρεναλίνη, διάφορα στοιχεία τα οποία σε κάνουν να ξεχνιέσαι από τα προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζεις, να περνάς καλά και να σου μείνει για πάντα αυτή η μέρα στη μνήμη. Γιατί
συνήθως όποιος συμμετέχει σε αυτό το θεσμό μένει ευχαριστημένος και συνεχίζει και συμμετέχει κάθε χρονιά.